Για όλα τα παιδιά που αγαπούν τη δράση, τις εκπλήξεις και τη γνώση, το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως παρουσιάζει την εκπομπή «Πι και Φι για το παιδί». Ένα παιδικό ραδιοφωνικό μαγαζίνο που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Κεσούδη Παναγιώτα και η Παπά Δέσποινα. Το Πι και Φι. Δράση, παιχνίδι και χαρά. Τα πάντα θα μάθουμε, παιδιά. Σας περιμένουμε το Σάββατο και κάθε Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα να γίνουμε όλοι μια συντροφιά. Εδώ, στο Ράδιο Ελπίδα. Είμαι παιδί που ξεκινώ και ανοίγω τα φτερά μου. Θέλω ένα κόσμο αληθινό να χτίσω τα μοίρα, τα μοίρα. Καλωσορίσατε, παιδιά, και τούτη τη φορά σε αυτή τη συντροφιά που μας γεμίζει με χαρά. Μαζί θα ταξιδέψουμε και όμορφα πράγματα θα μαστορέψουμε. Θα πούμε και τραγούδια, θα παίξουμε παιχνίδια. Το Πι και Φι, η ραδιοφωνική τούτη εκπομπή, θα γεμίσει τη στιγμή την ώρα αυτή την απογευματινή. Αν πράγματι μαζί μας θες να βρεθείς, θέσου και ετοιμάσου να απογειωθείς. Μια ιστορία ξεκινά και σε ένα πρωταγωνιστή σου αναζητά. Μη σταματάς να παρακολουθείς και σίγουρα κάτι μέσα εκεί σημαντικό θα βρεις. Ανθισμένη αμυγδαλιά. Κατά μεσή στο μεγάλο περιβόλι του Κυρθόδωρου έχει στήσει την κομψή της πολυθρόνα μια πλουμιστή νυφούλα άσπρη και ροζ. Μικρή, φουντωτή, με χιλιάδες φύλλα και φυλλαράκια, κάθεται πάντα εκεί, περιτριγυρισμένη από τον πεύκο, τη λεμονιά, τη μηλιά, την ερατζιά, τη λεύκα και τα γιόκλημα του φράχτη. Σ' όλους δίνει χαμόγελα και ανοίγει διασκεδαστικές κουβεντούλες με την κοντούλα τη ροδιά και τη στρογγυλή ροδακινιά. Όλοι οι γείτονες την αγαπούν πολύ τη μικρούλα μυγδαλιά, γιατί είναι πάντα γελαστή και δεν κακιώνει με καμιά και με κανέναν. Ούτε ζητάει να πάρει πρώτη το δροσερό νερό από τα βλάκι, ούτε και να χαιρετήσει πρώτη την ακτίνα του ήλιου, κάθε άλλο. Σαν κοπέλα από σπίτι και με ευγένεια, αφήνει το νεράκι να δροσίσει πρώτα τον κισό, την κυρία κλιματαριά, την κουμπάρα την πορτοκαλιά και τελευταία την αφεντιά της. Όσο για το πρωινό χαιρέτισμα, αυτό το κάνει εκ μέρους όλου του περιβολιού ο γεροπλάτανος, που βρίσκεται σαν φρουρός ψηλά στην κορυφή, εκεί που τελειώνει το καλό τους περιβολάκι. Γι' αυτά και για άλλα πολλά, και προπάντων, επειδή είναι η μικρότερη ανάμεσά τους, την αγαπάνε όλα τα δέντρα, όλα τα φυτά και αισθάνονται υποχρέωσή τους να την προστατεύουν και να της δίνουν συμβουλές. Και η μικρή μυγδαλιά πάντοτε ζητάει τη γνώμη τους και κάνει ό,τι της λένε. Μα πώς μπορεί να κάνει αλλιώς, αφού το βλέπει κι αυτή πως όταν τεινάζει τα κλαριά της για να πέσουν τα ξερά φύλλα, συμβουλή του γεροπεύκου κι αυτό, τα καινούργια φυλλαράκια που βγαίνουν αναπνέουν και μεγαλώνουν καλύτερα. Και πώς μπορεί πριν βάψει κάθε καινούριο της φουστάνη να μη ρωτήσει τη θεία Λεύκα που ξέρει τόσα πολλά χρώματα και πετυχημένους συνδυασμούς. Α, όχι, η μυγδαλιά μας είναι έξυπνη κοπέλα. Και κάτι τέτοια που κάνουν τη ζωή της ωραία δεν της ξεφεύγουν. Αλλά παιδιά μου, πώς να σας το πω και πώς να σας το πει και η ίδια η καημένη αυτό που έπαθε φέτος. Άστε τα και μη τα ρωτάτε. Προχτές τα από μεσήμερο ήρθε και της έκανε επίσκεψη στο περιβολάκι ένα αεράκι πέρα από τον κάμπο. Πρώτα-πρώτα πήγε στο γεροπλάτανο της κορυφής και του είπε πως είναι καιρός να βγάλει μερικά πράσινα φύλλα γιατί θα ερχόταν η βασίλισσά τους. Αλλά ο γεροπλάτανος, σοφός από τα χρόνια, δεν το πίστεψε. Του χαμογέλασε καλόκαρδα και του είπε για να μην του χαλάσει το χατήρι. «Έγνοια σου, θα το έχω στο νου μου και αν χρειαστεί, θα προσπαθήσω γρήγορα να βγάλω καινούρια». Το αεράκι κατάλαβε πως δεν μπορούσε να επιμείνει. Έτρεξε στην κοντούλα τη ροδιά,
Αυτή τον κέρασε ένα λεπτό δικό της άρωμα και του είπε να μην βιάζεται τόσο πολύ, άλλωστε είναι νωρίς για τα κόκκινα φορέματά της που δεν είναι ακόμα έτοιμα. Τότε το αεράκι πήγε στη λιγερή Μυγδαλιά. Της χάιδεψε 2-3 φορές τα σγουρά της μαλλιά και μετά της είπε την είδηση. Πως στο δρόμο, καθώς ερχόταν, είδε τη βασίλισσα, την τρανή τους αγαπημένη βασίλισσα, την Άνοιξη, και πως του είπε να τρέξει να το πει παντού για να ετοιμαστούν. Και το αεράκι κατάλαβε, έσκυψε και της το είπε της Μυγδαλίτσας κρυφά στα αυτή, πως είχε σκοπό η Άνοιξη όποιο δεντράκι στολιζόταν πρώτο να το βραβεύσει με ένα μεγάλο παράσημο και να το κάνει υπασπιστή της. Για τούτο το λόγο θα πρέπει να βιαστεί, να προλάβει όλα τα άλλα. Τι κουτί ήταν να μην πάρει το παράσημο και τη ζηλευτή θέση πλάι στη βασίλισσά της. Η μικρούλα η Μυγδαλιά δεν θέλησε να το πιστέψει το παιχνιδιάρικο αεράκι, αλλά αυτό επέμενε. Της έδειξε μάλιστα και τον ουρανό. Ήταν καταγάλανο σαν ετοιμαζόταν να δεχτεί την άνοιξη, μα πάλι δίστασε και τότε το αεράκι της έδειξε το νεράκι. Η Μυγδαλίτσα βούτυξε ένα κλονάρι της να δοκιμάσει αν ήταν δροσερό και απαλό και όχι κρύο και παγωμένο. Και τι περίεργο, το νεράκι πράγματι δεν ήταν τόσο παγωμένο. Σα χλιαρό της φάνηκε. Δεν μπορούσε πια κανείς να επιμένει. Η μικρή Μυγδαλιά τα πίστεψε όλα. Σήκωσε το καταφρονεμένο με κομπάκια κεφάλι της, έσχεξε το λιγερό της κορμάκι και πήρε την απόφαση. Μα στο τέλος, τι πειράζει, θα χαρούν πολύ να τη δουν όλα τα δέντρα του περιβολιού έτσι στολισμένη. Και μάλιστα, τι, το ξεχνάτε κι αυτό, θα τους αναγγείλει τον ερχομό της καλής τους βασίλισσας. Τότε ασφαλώς κανένα δεν θα της κακιώσει. Ο γεροπαππούς μάλιστα θα καμαρώνει με την ανθοστολισμένη μικρή εγγονούλα και θα ήταν πολύ ευχαριστημένος που ο Θεός τον αξίωσε να δει για άλλη μια φορά την Άνοιξη. Όλη τη νύχτα γρήγορα ξετύλιξε τα σφιχτοδεμένα μπουκαλάκια της και γέμισαν τα κατσαρά της μαλλιά από ανθάκια, ανθάκια ροζ, άσπρα, άσπρα ροζ, ένα σωρό χιλιάδες. Και το πρωί εκείνης της ημέρας όλο το περιβόλι είχε γυρίσει προς το μέρος της θαμπωμένο με μάτια ορθά ανοιχτά και με την αναπνοή σταματημένη. Και η Μυγδαλίτσα έγινε κατακόκκινη από την τροπή και από τη χαρά της. Σαν βγήκε ο ήλιος σκέφτηκε πως θα έπρεπε να πάει να φιλήσει το χέρι του παππού και να καλημερίσει τη θεία Λεύκα. Χαμήλωσε τα μάτια και τέντωσε ένα κλονάρι της προς το μέρος τους. Περίμενε να τη δεχτούν με φιλιά και αγκαλιές. Αλλά τι κρίμα. Ο παππούς κούνησε λυπημένα το κεφάλι και η θεία αναστέναξε βαθιά. Α, τρελή Μυγδαλίτσα. Πολύ βιάστηκες να στολιστείς με τα παλά σου ανθάκια. Είναι ακόμα χειμώνας. Θα έρθουν σε λίγο βοριάδες, αγέρες. Και τότε, τρελή μου εγγονούλα, θα σαρπάξει τα ωραία σου λουλούδια, θα στα σκορπίσει άσπλαχνα εδώ και εκεί πάνω στο χώμα. Αχ, τρελή Μυγδαλίτσα, αύριο θα κλαις τα πατημένα ανθάκια, μα θα είναι αργά. Δεν πρόφτασε να αποτελειώσει τα λόγια του γεροπαππούς και ένας αγέρας δυνατός που είδε τη Μυγδαλιά στολισμένη να περιμένει την άνοιξη, περιφρονώντας τη δική του βασιλεία, θύμωσε, άρπαξε άγρια με τα παγωμένα του χέρια το άσπρο της κεφαλάκι και κούνησε δυνατά τα λιγερά της κλαριά. Τα ανθάκια πέσανε κατά γης και στο τρελό τρέξιμό του πήρε αρκετά μαζί του. Έπειτα ήρθε άλλος αέρας, δυνατότερος, που ζήλεψε φαίνεται το πρώτο. Γέμισε κι αυτός τις χούφτες του μανθάκια και τράβηξε κατά τον νοτιά. Και το βράδυ, σαν ήρθε παιδιά το βράδυ, όλο το περιβόλι έμεινε εξάγρυπνο, ακούγοντας σιωπηλά το σιγανό κλάμα της μικρής Μυγδαλιάς. Καθισμένη στην άκρη από το ριάκι, έκλαιγε τα μικρά της λουλουδάκια που πήγαν χαμένα. Έκλαιγε, και το ριάκι που την κοίταζε βουβό και αμίλητο, σήκωσε τα κρυσταλλένια του χέρια, της έπλυνε απαλά τα γλυκά δακρυσμένα ματάκια και της είπε «Σταμάτα να κλαις, μικρή Μυγδαλιά». Δεν λέω, βιάστηκες και η βιασύνη δεν έχει ποτέ καλά αποτελέσματα. Αλλά τι να γίνει, ίσως για να μάθουμε θα έπρεπε να πάθουμε, όπως λέει στο γιο του ο Κυρθόδωρος. Έλα, σταμάτα να κλαις τα αγαπημένα σου ανθάκια. Αύριο θα βγάλεις καινούρια για να στολίσεις το σγουρό σου κεφαλάκι.
Αν διαθέτεις και ρυθμό, τότε είσαι στο σωστό σταθμό. Αν θέλεις να τραγουδήσεις εδώ, σίγουρα θα το πετύχεις. Αν θέλεις μόνο να ψυχαγωγηθείς, τότε ετοιμάσου στη μελωδία να χαθείς. Αν χωρούσα κι εγώ στο μικρό σου πλανήτη, αν ζητούσες να έρθω να μη σε έχει λύπη, το παλιό μου εαυτό θα τον άφηνα πίσω, τον κρυμμένο άνω της καρδιάς σου να ζήσω. Στο μακρινό σου το αστέρι να μου κρατά σφιχτά το χέρι, μικρέ μου πρίγκιπα κοιμήσου, κι εγώ θα μείνω εδώ μαζί σου. Στο μακρινό σου το αστέρι να μου κρατά σφιχτά το χέρι, μικρέ μου πρίγκιπα κοιμήσου, κι εγώ θα μείνω εδώ μαζί. Ζητούσες να έρθω στο μικρό σου τ' αστέρι, αν μπορούσα να δω της ψυχής σου τα μέρη, θα νικούσα το εγώ που εδώ με κρατάει, έναν κόσμο να δω και τους δυο να χωράει. Στο αυτό το φαγητό και όμορφο που είναι το γλυκό, μα ποιος θα με βοηθήσει η συνταγή μου να πετύχει. Το Πίκεφι προτείνει για σήμερα, παιδιά, μια νέα λιχουδιά. <Το->
Σήμερα θα φτιάξουμε ανοιξιάτικα ρολάκια, είναι μια νηστίσιμη συνταγή. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μία πιπεριά πράσινη, μία πιπεριά κόκκινη, μία πιπεριά κίτρινη, δύο καρότα μέτρια, μία κουταλιά μουστάρδα, μία κουταλιά κέτσαπ, δύο κουταλές σκόνη πουρέ ή παξιμάδι τριμμένο, δύο κουταλές λάδι, λίγο αλάτι και τέσσερα φύλλα πίτας. Καθαρίζουμε τα καρότα και τα τρίβουμε στον τρίφτη του κρεμμυδιού. Κόβουμε τις πιπεριές σε μικρά κομματάκια. Όλα τα υλικά τα βάζουμε σε μία κατσαρόλα εκτός από το παξιμάδι. Ρίχνουμε το λάδι και λίγο νεράκι να μισοβράσουν. Τέλος, ρίχνουμε το παξιμάδι και το αναμειγνύουμε με όλα τα υλικά. Κόβουμε τα φύλλα σε τέσσερα ίσα μέρη από τη φαρδιά μεριά. Μόλις κρυώσει το μείγμα, αλείφουμε τα φύλλα με λάδι και βάζουμε στη μέση σε κάθε κομμάτι φύλλου μια κουταλιά της σούπας από το μείγμα. Γυρίζουμε τα πλαϊνά μέρη του φύλλου προς τα μέσα και μετά τα τυλίγουμε ρολό. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς περίπου για 3 τέταρτα της ώρας. Γίνονται περίπου 16 ρολάκια. Να πούμε άλλη μια φορά τα υλικά. Μία πιπεριά πράσινη, μία πιπεριά κόκκινη, μία πιπεριά κίτρινη, δύο καρότα μέτρια, μία κουταλιά μουστάρδα, μία κουταλιά κέτσαπ, δύο κουταλιές σκόνη πουρέ ή παξιμάδι τριμμένο, δύο κουταλιές λάδι, λίγο αλάτι και τέσσερα φύλλα πίτας. Καλή σας όρεξη. Φωτιά από τους δράκους, και από τους μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπίπερά μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω, να έχω για να μαγειρεύω. Έχουμε, σας λέω, πανηγύρια. Φέρτε πιάτα, φέρτε και ποτήρια. Μάγειρας, τσελεμέντες θα γίνω. Κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά. Φέρτε τα μαχαίρο πυρουνά σας και τα παραμύθια της γιαγιά σας. Τα παιδιά να φάνε και να πιούνε και ποτέ, ποτέ μην κοιμηθούνε νηστικά. Γέλιο, κέφι και χαρά είναι στο πρόγραμμα και αυτά. Μα αν θέλεις να τα μάθεις, σίγουρα με όλα θα γελάσεις. Κάποιος διαμαρτύρεται στο γείτονά του. Ο γιος σας του λέει μου πέταξε μια πέτρα. Σας πέτυχε? Όχι. Τότε δεν ήταν ο γιος μου. Στο δικαστήριο. Ντροπή σου κατηγορούμενε, είναι η τρίτη φορά που έρχεσαι σε αυτό εδώ το δικαστήριο. Και εσείς κύριε πρόεδρε που έρχεστε κάθε μέρα? Ονομάζεστε? Κάθριν. Πώς? Κάθριν. Κάθριν. Μάλιστα. Το όνομά σου κυρία μου, πώς είπα αυτός ο όνομας? Εκατερίνη του Φεξή. Εκατερίνη. Κάθριν. Ετών. 23. Ορκίζου. 25. Καλά ορκίζω, σε μπερδεύουμε. 31 και ορκίζομαι. Ο δικαστής κοιτάζει αυστηρά τον κατηγορούμενο. Το ενόπνευμα και μόνο το ενόπνευμα ευθύνεται για τις αχαρακτηρίστες πράξεις σας. Να έχεις καλό κύριε πρόεδρε. Όλοι μέχρι τώρα λέγανε πως φταίω εγώ. Το δικαστήριο επιβάλλει στον κατηγορούμενο την ποινή 20 ημέρων φυλακίσεως άνευ εξαγοράς. Κατηγορούμενο, έχεις να προσθέσεις τίποτε? Όχι και να προσθέσω κύριε πρόεδρε, νομίζω φτάνουν 20 ημέρες. Ας παίξουμε παιδιά σε αυτή τη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Και αν θέλεις να το συνεχίσεις, είσαι ελεύθερος τους πάντες να νικήσεις. Σήμερα θα παίξουμε μπουκαλό παιχνίδια. Παίζουμε όλοι μαζί, έλα γρήγορα κι εσείς την παρέα μας. Μην πετάτε τα άδεια πλαστικά μπουκάλια από νερό. Χρησιμοποιήστε τα και παίξτε διασκεδαστικά παιχνίδια στο σχολείο ή στο σπίτι. Το παιχνίδι μας είναι «Γεμίζω, ξαναγεμίζω». Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι άδεια πλαστικά μπουκάλια, λεκάνη και νερό. Δίνουμε σε κάθε παιδί μια άδεια λεκάνη και ένα πλαστικό μπουκάλι. Μόλις ξεκινήσει εύθυμη μουσική, πρέπει να προλάβει να πάει στη βρύση, να γεμίσει το μπουκάλι του με νερό και να τρέξει να το αδειάσει τη λεκάνη του.
πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία 5 φορές. Ένα δεύτερο παιχνίδι, μαζεύω μπουκάλια. Μπορείτε να το παίξετε μέσα στην τάξη σας ή σε ένα εξωτερικό χώρο. Στο κέντρο της αίθουσας τοποθετούμε μία στίβα από άδεια πλαστικά μπουκάλια. Με το ξεκίνημα εύθυμης μουσικής, κάθε παιδί προσπαθεί να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερα μπουκάλια. Ποιος συγκέντρωσε τα περισσότερα μέσα σε 3 λεπτά. Και ένα τρίτο παιχνίδι, μαζεύω νερό με σφουγγάρια. Τοποθετούμε σε ένα σημείο της αυλής μία λεκάνη με νερό. Δίνουμε σε κάθε παιδί ένα άδειο μπουκάλι και ένα σφουγγάρι. Μόλις χτυπήσουμε 2 παλαμάκια, κάθε παιδί πηγαίνει στη λεκάνη, βουτάει το σφουγγάρι του και τρέχει στο άδειο μπουκάλι του. Εκεί στίβει το σφουγγάρι μέσα στο μπουκάλι του. Ποιοι γέμισαν τα μπουκάλια τους? Καλή σας διασκέδαση. Μαστορέματα σωρό και εργαλεία στείνουνε χορό. Σε πιανού τα χέρια θα βρεθούν, αν θέλεις ψάξε να το βρεις. Ας φτιάξουμε παιδιά σήμερα λουλουδένια συνθέσεις. Μπουκετάκια με λουλούδια, τα υλικά που θα χρειαστούμε. Χαρτί βελουτέ, σύρμα, ρολό από χαρτί υγείας, πλαστελίνη και τέμπερες. Ο τρόπος που θα την κατασκευάσουμε. Ψαλιδίζουμε πρώτα-πρώτα το ρολό μέχρι τη μέση κάνοντας μυτούλες, έτσι να φαίνεται σαν χορταράκι. Κλείνουμε το κάτω μέρος του ρολού με ένα κυκλικό χαρτάκι. Βάφουμε το ρολό με πράσινη τέμπερα. Κόβουμε σε βελουτέ χαρτί λουλουδάκια, τα κολλάμε σε σύρμα και πλάθουμε ένα κομμάτι πλαστελίνης και το βάζουμε μέσα στο ρολό για να μην λαδωθεί το χαρτί μας από την πλαστελίνη. Μπορούμε να την τυλίξουμε με πλαστική σακούλα και μετά να την τοποθετήσουμε μέσα στο ρολό. Καρφώνουμε τα σύρματάκια με τα λουλούδια μας στην πλαστελίνη και έτσι έχουμε ένα πολύ όμορφο μπουκέτο με λουλούδια. Μια ακόμη κατασκευή που μπορείτε να κάνετε για να στολίσετε το σπίτι σας και να φέρετε την άνοιξη μέσα σε αυτό είναι ένα πολύχρωμο λουλούδι. Τα υλικά που θα χρειαστείτε. Χαρτί γλασέ. Ένα καλάμι ή οποιοδήποτε ξυλάκι. Ένα πλαστικό γλαστράκι. Πλαστελίνη. Κόλλα. Γκοφρέ χαρτί. Ο τρόπος που θα το κατασκευάσετε. Κόβουμε κομματάκια γλασέ χαρτί σε κυκλικό σχήμα ξεκινώντας από ένα μικρό έως ένα αρκετά μεγάλο. Ψαλιδίζουμε γύρω-γύρω και τα κολλάμε στο κέντρο. Γύρω-γύρω κολλάμε φυλλαράκια από πράσινο γλασέ χαρτί. Φτιάχνουμε επίσης με γκοφρέ χαρτί ένα κορδόνι, το οποίο περνάμε από το κάτω μέρος ανάμεσα στα 2 τελευταία κομμάτια χαρτιού του λουλουδιού. Με αυτόν τον τρόπο ανασηκώνουμε τα πέταλα και γίνονται κυματιστά. Κολλάμε από το πίσω μέρος ένα καλάμι και πάνω σε αυτό κολλάμε φυλλαράκια από γλασέ χαρτί. Πλάθουμε ένα μπαλάκι με πλαστελίνη και το βάζουμε μέσα στο γλαστράκι έτσι ώστε να στερεώσουμε το λουλούδι μας. Καρφώνουμε στην πλαστελίνη το λουλούδι, ψαλιδίζουμε πράσινο γκοφρέ χαρτί και γεμίζουμε το γλαστράκι φτιάχνοντας το χόρτο. Μια πολύ ωραία σύνθεση, ένα χρωματιστό λουλούδι θα στολίσει το δωμάτιό σας. Καλή επιτυχία! Θα μας κεράσει, πιανού το όνομα γιορτάζει. Ποιος Άγιος έχει σειρά? Ψάχνουμε με το ημερολόγιο, παιδιά. Ο Σταυρός, ο Μωυσής και ο Γκρινιάρης λαός. Όπως ξέρετε, παιδιά, αφότου οι άνθρωποι βγήκαν από τον Παράδεισο, ο Θεός άρχισε να τους παιδαγωγεί, δηλαδή να τους προετοιμάζει, ώστε να δεχτούν μια μέρα τον Υιό Του που θα γινόταν άνθρωπος. Διάλεξε λοιπόν το λαό των Εβραίων
μέσα από τον οποίο θα γεννιόταν και θα εκπλήρωνε το σχέδιό του για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι βρέθηκαν για πολλά χρόνια εχμάλωτοι από τους Αιγυπτίους, ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή για να τους ελευθερώσει και να τους οδηγήσει στη δική τους χώρα, τη γη της επαγγελίας. Το ταξίδι τους αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Οι Ισραηλίτες πολλές φορές κουράστηκαν, πείνασαν, δίψασαν, αντιμετώπισαν μεγάλους κινδύνους. Και ο Θεός, μέσα από όλες αυτές τις περιπέτειες, τους παιδαγωγούσε και τους καλλιεργούσε, ώστε να είναι έτοιμοι να τον δεχτούν όταν θα ερχόταν στη γη ως άνθρωπος. Πώς όμως αντιμετώπισαν οι Εβραίοι όλες αυτές τις δυσκολίες? Με θάρρος και υπομονή ή με γκρίνια και δειλία? Ας δούμε λοιπόν την πορεία τους από την Αίγυπτο στη γη της επαγγελίας, γιατί μέσα σε αυτή την πορεία κρύβεται και η δική μας πορεία προς τον Παράδεισο. Οι Ισραηλίτες, όπως είπαμε, ήταν σκλάβοι των Αιγυπτίων. Κάθε μέρα δούλευαν σκληρά, χωρίς ξεκούραση, για να χτίσουν τις πόλεις του Φαραώ. Ώσπου ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή να γίνει αρχηγός τους, για να τους ελευθερώσει από τη δουλεία της Αιγύπτου και να τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Όμως για να φτάσουν στη γη της επαγγελίας, όπου ο Θεός τους υποσχέθηκε ότι θα φτιάξουν τις δικές τους πόλεις, έπρεπε να περάσουν την Ερυθρά Θάλασσα. Όταν όμως έφτασαν ως εκεί, ο σκληρόκαρδος Φαραώ σκέφτηκε: «Τώρα που άφησα τους Εβραίους να φύγουν, ποιος θα δουλεύει για μένα? Πρέπει γρήγορα να τους φέρω πίσω». Ξεκίνησε λοιπόν ο στρατός των Αιγυπτίων με άλογα, ξύφη και ακόντια να βρει τους Ισραηλίτες. Μόλις τους είδαν οι Ισραηλίτες από μακριά να πλησιάζουν, τρομοκρατήθηκαν και άρχισαν τα παράπονα προς τον Μωυσή. «Μήπως δεν υπήρχαν τάφοι στην Αίγυπτο και μας έφερε να πεθάνουμε εδώ στην έρημο? Προτιμάμε να δουλεύουμε σκλάβοι εκεί παρά να σκοτωθούμε εδώ», φώναζαν απαιτητικά. «Μη φοβάστε, τώρα θα δείτε το Θεό να πολεμά για εμάς. Θα μας σώσει από τα χέρια τους και δεν θα ξαναδεί εχθρικό πρόσωπο Αιγυπτίου ποτέ πια», απάντησε ο προφήτης. Έπειτα πήρε τη ράβδο του και έκανε όπως του είπε ο Θεός. Άπλωσε το χέρι του και ακούμπησε με το ραβδί του την Ερυθρά Θάλασσα. Τότε ένας δυνατός νότιος άνεμος άρχισε να φυσά όλο το βράδυ και να χωρίζει τα νερά σε δύο μέρη, ενώ ένα σύννεφο έκρυβε τους Ισραηλίτες από τους εχθρούς τους. Ένας δρόμος σχηματίστηκε στο μέσο της θάλασσας, όπου δεξιά και αριστερά του τα νερά σχημάτιζαν τείχος αδιαπέραστο. Οι Ισραηλίτες έτρεξαν να περάσουν απέναντι, όμως και οι Αιγύπτιοι τους ακολούθησαν χωρίς δισταγμό. Μόλις έφτασε και ο τελευταίος Ισραηλίτης στη στεριά, ο Μωυσής άπλωσε ξανά τη ράβδο του πάνω στη θάλασσα και στη στιγμή ο δρόμος στη μέση της θάλασσας σκεπάστηκε με νερό, με αποτέλεσμα να πνιγούν όλοι οι Αιγύπτιοι. Έτσι οι Ισραηλίτες κατάλαβαν ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Ωστόσο, μετά από 3 ημέρες το είχαν ήδη ξεχάσει. Περπατώντας για 3 ημέρες μέσα στην έρημο δίψασαν πολύ, αλλά η πηγή Μερά που βρήκαν ανάβλιζε πικρό νερό. «Τι θα πιούμε τώρα, Μωυσή?» γκρίνιαζαν. «Γιατί μας έφερες εδώ, για να πεθάνουμε από τη δίψα κι εμείς και τα παιδιά μας?» Ο Μωυσής ακούμπησε ξανά με τη ράβδο του την πηγή και αμέσως έτρεξε γλυκό νερό από τους βράχους, ποτίζοντας κάθε Ισραηλίτη. «Εάν υπακούετε στις εντολές του Θεού, δεν θα πάθετε κανένα κακό, γιατί αυτός είναι ο Κύριός μας, που μας έβγαλε από τη σκλαβιά της Αιγύπτου», υποσχέθηκε ο Μωυσής. «Μη τον ξεχνάτε και με την πρώτη δυσκολία δηλιάζετε και γκρινιάζετε». Δυστυχώς, μετά από μερικές ημέρες, η υπόσχεση ξεχάστηκε, διότι η πείνα στην έρημο Σιν έφερε και πάλι γκρίνια και πάλι παράπονο στις καρδιές τους. «Τουλάχιστον στην Αίγυπτο χορταίνουμε ψωμί», φώναζαν. «Καλύτερα να πεθάνουμε εκεί, σκλάβοι αλλά χορτάτοι, παρά εδώ ελεύθεροι και πεινασμένοι», δήλωσαν στον προφήτη. Όμως ο Θεός τους έστειλε το μάνα, κάτι σαν ψωμί άσπρο, το οποίο έπεφτε κάθε μέρα σαν βροχή από τον ουρανό, και σμήνι πουλιών, για να τα κυνηγούν και να χορτάσουν με κρέας. Έφαγαν λοιπόν, ευχαριστήθηκαν και δόξασαν το Θεό. Όχι όμως για πολύ. Βαδίζοντας μέσα στην έρημο, τους τελείωσε και πάλι το νερό.
Έτρεξαν λοιπόν στο Μωυσή με απειλητικές διαθέσεις. «Γιατί μας το έκανες αυτό? Λες ότι σωθήκαμε από τους Αιγυπτίους, αλλά ήρθαμε εδώ να πεθάνουμε, αφού δεν έχουμε νερό», διαμαρτύρονταν. «Ω Θεέ μου, τι να κάνω με τούτο το λαό, που στην παραμικρή δυσκολία δουλειάζει, ξεχνώντας τη συνεχή φροντίδα σου», ρώτησε ο Μωυσής το Θεό. «Πάρε τη ράβδο σου, χτύπα τον βράχο στη Χορίβ και θα τρέξει άφθονο νερό για όλους», απάντησε ο Θεός στον προφήτη του και αυτός εκτέλεσε την εντολή του αμέσως. Έτσι ο λαός ξεδίψασε και θυμήθηκε ξανά το Θεό του. Ωστόσο σε εκείνο το μέρος δοκιμάστηκε και πάλι η πίστη των Ισραηλιτών. Οι Αμαλικίτες, ένας λαός βάρβαρος, τους επιτέθηκε για να τους διώξει. «Διάλεξε τους πιο γενναίους άντρες να πολεμήσουν και εγώ θα ανέβω στον απέναντι λόφο με το ραβδί μου», είπε ο Μωυσής στον Ιησού του Ναβί, τον βοηθό του. Εκεί σήκωσε τα χέρια του ψηλά, σε στάση προσευχής, και όσο τα κρατούσε υψωμένα, οι Ισραηλίτες νικούσαν. Όταν όμως τα κατέβαζε κάτω για να ξεκουραστεί, οι Ισραηλίτες έχαναν. Τότε δύο άντρες κράτησαν τα χέρια του υψωμένα μέχρι το απόγευμα, με αποτέλεσμα οι Αμαλικίτες να οπισθοχωρήσουν τελικά νικημένοι. Ο Θεός λοιπόν δεν άφηνε το λαό του αβοήθητο στις δυσκολίες, παρόλη την κρίνια και την απιστία που έδειχνε τόσο εύκολα. Άραγε, εμείς τα παιδιά μοιάζουμε με το Μωυσή ή με τους Ισραηλίτες? Τι κάνουμε όταν στο τραπέζι δεν υπάρχει το φαγητό που μας αρέσει? Όταν δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα παιχνίδια που θέλουμε? Όταν οι φίλοι μας πληγώνουν? Πώς ξεπερνούσαν οι Ισραηλίτες τις δυσκολίες τους? Με το ραβδί του Μωυσή χωρίστηκε η θάλασσα, έτρεξε νερό από το βράχο, το πικρό νερό έγινε γλυκό. Τα ανοιχτά χέρια του Μωυσή τους έσωσαν από τους εχθρούς τους. Η ράβδος του Μωυσή και τα ανοιχτά χέρια του προτυπώνουν το σταυρό του Χριστού, που μας σώζει από κάθε δυσκολία και γλυκαίνει το ταξίδι της ζωής μας. Στη μέση της Σαρακοστής λοιπόν, παιδιά, τώρα που έχουμε αρχίσει να κουραζόμαστε, η Εκκλησία μας υψώνει το σταυρό για να μας προλάβει να μην γκρινιάξουμε, αλλά να πάρουμε θάρρος από το Χριστό και να συνεχίσουμε. Καλό υπόλοιπο Σαρακοστή σε όλους μας, παιδιά. Σήκωσε το σταυρό σου και ακολούθαμε. Ο δρόμος του Θεού, παιδιά, είναι καθημερινός σταυρός, έλεγε μια γιαγιά στα εγγονάκια της. Δηλαδή, πρέπει όλοι να σταυρωθούμε, γιαγιά. Σταύρωση ονομάζουμε κάθε δυσκολία. Οι αρρώστιες, οι κόποι, οι στεναχώριες είναι μικροί σταυροί που πρέπει να σηκώσουμε χωρίς γκρίνια, όπως ο Χριστός μας, με απέραντη υπομονή και αγάπη προς όλους. Και τι γίνεται, γιαγιά, άμα δεν έχω σταυρό? Συμπαραστάσου σε αυτούς που έχουν βαρύς σταυρούς και ετοιμάσου κάποτε θα έρθουν δυσκολίες και σε σένα. Θυμάσαι χτες που έχασες τον αγώνα? Λυπήθηκες και έφυγες από το παιχνίδι? Ίσως πέταξες το σταυρό σου, χαμογέλασε η γιαγιά. Το μαγικό βουνό του αλχημιστή, το θησαυρό, ψάχναν δυο φίλοι κάποτε να βρουν και τη χαρά να μοιραστούν. Ξεκίνησαν μαζί, μα γρήγορα γίνανε εχθροί. Ο ένας ζήταγε να βρει χρυσό, ο άλλος τα θάνατο νερό. Ποτέ τα αστέρια μη ρωτάς τι κρύβουνε για μας, σε ποιον ήρω χρωστάς. Ο δρόμος είναι της καρδιάς, γι' αυτό που αγαπάς
εδώ να αναζητά. Ποτέ τα αστέρια μη ρωτάς, τι κρύβουνε για μας, σε ποιο όνειρο χρωστάς. Ο δρόμος είναι της καρδιάς, κι αυτό που αγαπάς εδώ να αναζητάς. Φίλοι ψάχναν κάποτε να βρουν κι απ' τους καημούς τους να σωθούν. Τους χώρισε η ζωή, η δυσική ανατολή. Ο ένας βρήκε ένα μυστικό, κι ο άλλος βρήκε ένα βουνό. Ποτέ τα αστέρια μη ρωτάς, τι κρύβουνε για μας, σε ποιο όνειρο χρωστάς. Ο δρόμος είναι της καρδιάς, κι αυτό αγαπάς εδώ να αναζητάς. Ποτέ τα αστέρια μη ρωτάς, τι κρύβουνε για μας, σε ποιο όνειρο χρωστάς. Ο δρόμος είναι της καρδιάς, κι αυτό που αγαπάς εδώ να αναζητάς. Τη μητέρα του Χριστού την Παναγιά μας, όλοι οι χριστιανοί την αισθανόμαστε δικιά μας. Από αυτή την εξοικείωση της έχουμε δώσει πολλά ονόματα, προσωνύμια. Κάθε εικόνα και μια ιστορία, κάθε όνομά της και από ένα θαύμα, κάθε τόπος και μια εκδήλωση αγάπης της. Πόσο αγαπάει η Παναγία μας τους χαιρετισμούς. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας ζούσε μια οικογένεια που είχε μια πολύ ευλογημένη συνήθεια. Κάθε βράδυ, πριν κοιμηθούν, γονάτιζαν οι γονείς και τα παιδιά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και διάβαζαν τους χαιρετισμούς της. Το μικρό αγοράκι της οικογένειας μάλιστα σιγά σιγά έμαθε να λέει απ' έξω την πρώτη στροφή «Άγγελος πρωτοστάτης» και η μητέρα καθημερινά του το υπενθύμιζε. «Μέρα να μην περάσει, παιδάκι μου, που να μην χαιρετήσει τη μάνα μας την Παναγιά». Κάποτε πέρασε από το χωριό μια συμμορία ληστών και άρπαξε και το μικρό αγοράκι αυτής της οικογένειας. Οι ληστές το πήραν στο λιμέρι τους και του έμαθαν τις άσχημες συνήθειές τους. Έτσι τελικά, μεγαλώνοντας το μικρό αγόρι, έγινε ο αρχιληστής της συμμορίας. Δεν ξέχασε όμως ποτέ την ευλογημένη του συνήθεια. Κάθε βράδυ, πριν να κοιμηθεί, έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Όπως ξέρετε, παιδιά, όταν οι άνθρωποι δεν αγαπούν το Θεό, ούτε τους ανθρώπους, ακόμα και τους φίλους τους, δεν μπορούν να αγαπήσουν. Έτσι κάποιος ληστής από τη συμμορία ήθελε να εξοντώσει τον αρχιληστή για να γίνει αυτός αρχηγός. Η Παναγία μας όμως παρακάλεσε το γιο της τον Χριστό λέγοντας: «Αυτός ο ληστής από μικρό παιδάκι κάθε μέρα με χαιρετάει. Ούτε μια μέρα δεν έχει περάσει που να μην μου αφιερώσει τους χαιρετισμούς μου. Θέλω λοιπόν να του δώσεις μια ευκαιρία να μετανοήσει».
για να μην χάσει τον παράδεισο. Μια μέρα λοιπόν, οδηγημένος από το Θεό, πέρασε από το λιμέρι τους ένας άγιος γέροντας. Αφού οι ληστές άρπαξαν τα λιγοστά του πράγματα, τον άφησαν να φύγει. «Δε φεύγω, παιδιά μου, πριν σας πω ένα σπουδαίο μυστικό. Οδηγήστε με στον αρχηγό σας και μαζευτείτε όλοι εδώ για να το ακούσετε», παρακάλεσε ο γέροντας. «Τι μυστικό άραγε?» αναρωτήθηκαν οι ληστές και τον οδήγησαν αμέσως στον αρχηγό τους. Ο αρχιληστής ενθουσιάστηκε με την απάντεχη επίσκεψη και νομίζοντας ότι ο γέροντας θα τους φανερώσει κάποιο κρυμμένο θησαυρό, έδωσαν εντολή να μαζευτούν όλα τα παλικάρια γύρω του. Ο γέροντας τους κοίταξε έναν έναν προσεκτικά και αναρωτήθηκε: «Είναι όλοι εδώ? Μήπως κάποιος λείπει?» «Ο μάγειρας», απάντησε ο αρχηγός. «Είναι στην κουζίνα για τις ετοιμασίες του μεσημεριανού». «Τον θέλω και αυτόν εδώ», επέμενε ο γέροντας. «Μα δεν θέλει να έρθει», τον πληροφορούν οι ληστές. «Να το φέρετε σηκωτό», προστάζει ο αρχηγός. Και σε λίγο έφεραν μπροστά στο γέροντα το μάγειρα των ληστών. Μόλις ο μάγειρας αντίκρισε το γέροντα, άρχισε να τρέμει και γύρισε το κεφάλι του από την άλλη πλευρά. «Γιατί τρέμεις?» τον ρωτά ο γέροντας, που γνώριζε καλά τι του συμβαίνει, γιατί ο Θεός τον είχε πληροφορήσει για τα σχέδια του μάγειρα. «Παρακολουθώ από κοντά τον αρχιληστή για να τον εξοντώσω. Όποτε τον βρω αφύλακτο», αναγκάστηκε εκείνος να ομολογήσει. «Όμως η Παναγία βρίσκεται συνεχώς κοντά του και τον προστατεύει, γιατί κάθε μέρα την χαιρετάει με τους χαιρετισμούς της. Περιμένω λοιπόν τη μέρα που ο αρχιληστής θα ξεχάσει να τους διαβάσει έστω και μία φορά και έτσι θα είναι αφύλακτος από την προστασία της Παναγίας». Μόλις ο αρχιληστής άκουσε αυτή την ομολογία από το μάγειρα, αμέσως φωτίστηκε. Ένιωσε πόσες αμαρτίες είχε κάνει και μετάνιωσε. Η τόσο αναπάντεχη μετάνοιά του συγκλώνησε και τους συντρόφους του. Έτσι, με τις συμβουλές του γέροντα, όλοι τους οδηγήθηκαν στο μυστήριο της εξομολόγησης και σώθηκαν. Τους έσωσαν δηλαδή οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας. Κάθε Παρασκευή λοιπόν, παιδιά, διαβάζουμε στην Εκκλησία 6 στροφές από τους χαιρετισμούς. Και πού να ξέρατε, παιδιά, πόσο αγαπάει η Παναγία μας τους χαιρετισμούς. Έχει υποσχεθεί μάλιστα, και αυτό να το έχετε καλά στο μυαλό σας, ότι θα προστατεύει ιδιαιτέρως όποιον τους διαβάζει κάθε μέρα. Σίγουρα σ' αρέσει να τα ξεφυλίζεις, σ' αρέσει και να τα μυρίζεις. Μαζί τους ταξιδεύεις και χίλια πράγματα μαθαίνεις. Ο λόγος για τα βιβλία που μπορεί ο ίδιος να χαρείς ή δώρο να τα κάνεις και να ευχαριστηθείς. Οι προτάσεις μας, παιδιά, σήμερα έχουν σχέση με το Πάσχα που πλησιάζει. Θα σας προτείνουμε λοιπόν να διαβάσετε πριν έρθει το Πάσχα μας ένα βιβλίο που λέγεται «Πάσχα Ελληνικό» της Αγγελικής Μαστρομιχαλάκη από τις εκδόσεις Ακρίτα. Το γνωστό best-seller του Ακρίτα που προκαλεί τα παιδιά να βιώσουν το Τριώδιο, τη Μεγάλη Σαρακοστή και το Πάσχα μέσα από παραδόσεις, χειροτεχνίες, συνταγές, τραγούδια, παιχνίδια και άλλα. Την εικονογράφηση έχει κάνει ο Σταμάτης Μπονάτσος. «Πάσχα Ελληνικό» της Αγγελικής Μαστρομιχαλάκη από τις εκδόσεις Ακρίτα. Ο Φωτεινούλης, το γνωστό σας αστεράκι, είναι η δεύτερη βιβλιοπρόταση. Ο Φωτεινούλης, το γνωστό σας αστεράκι, αντιμετωπίζει νέες περιπέτειες, της Αθηνάς Ντάσιου Γιάννου, από τις εκδόσεις Κάστρο. Η φίλη του, η Αστερούλα, ένα πανέμορφο αστεράκι, αλλά λίγο ανυπάκουο, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Όλα τα αστέρια στον ουρανό προσπαθούν να βοηθήσουν. Όμως ποιος ξέρει το αληθινό νόημα της φιλίας, τι κάνει ο Φωτεινούλης για να βοηθήσει και ποιο από όλα τα αστεράκια θα πάρει το βραβείο από το φεγγάρι στο τέλος. Μόλις διαβάσετε την ιστορία, σας περιμένουν πολλές δραστηριότητες και παιχνίδια με το Φωτεινούλη και την παρέα του στις τελευταίες σελίδες. Ένα βιβλίο που μιλά στα παιδιά για την προσφορά στον συνάνθρωπο, την έννοια της αυτοθυσίας και της αλληλοβοήθειας μέσα από μια διασκεδαστική και ευχάριστη ιστορία. Ο Φωτεινούλης, το γνωστό σας αστεράκι, αντιμετωπίζει νέες περιπέτειες, της Αθηνάς Ντάσιου Γιάννου, από τις εκδόσεις Κάστρο.
Και μια τελευταία βιβλιοπρόταση είναι «Οι ιστορίες του παππού Δημήτρη». Στιγμές από τη ζωή του παππού Δημήτρη και των εγγονιών του, γεμάτες σοφία, αγάπη, γνώση, χιούμορ, ευαισθησία και πίστη. Είναι από τις εκδόσεις Ακρίτα. Το κείμενο έχει γράψει η Πολυξένη Τσαλίκη Κιωσόγλου και θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ακρίτα, «Ιστορίες του παππού Δημήτρη». Καλή ανάγνωση, παιδιά, σε όλα τα βιβλία. Εκπομπή μας Πικεφή έλαβε το τέλος. Μη σταματήσεις να χαρείς, τα πάντα να εξερευνείς. Και αν θέλεις να μας ξαναβρεις, το άλλο Σάββατο να ξανάρθεις. Εδώ, στο Ράδιο Ελπίδα, στους 96.1. Έως το επόμενο Σάββατο να περνάτε καλά και δημιουργικά το χρόνο σας. Χαίρετε! Για όλα τα παιδιά που αγαπούν τη δράση, τις εκπλήξεις και τη γνώση, το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως παρουσιάζει την εκπομπή «Πι και Φι για το παιδί». Ένα παιδικό ραδιοφωνικό μαγαζίνο που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Κεσούδη Παναγιώτα και η Παπά Δέσποινα. Στο Πι και Φι. Δράση, παιχνίδι και χαρά. Τα πάντα θα μάθουμε, παιδιά. Σας περιμένουμε το Σάββατο και κάθε Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα να γίνουμε όλοι μια συντροφιά. Εδώ, στο Ράδιο Ελπίδα. Είμαι παιδί που ξεκινώ.